Και περνάμε στα της αγοράς που δέχεται χτυπήματα και από την κλιματική κρίση. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τους ελαιώνες, με την παγκόσμια παραγωγή να σημειώνει μείωση 50%. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα το ελαιόλαδο θα γίνει είδος πολυτελείας, με τις προβλέψεις να λένε ότι θα το αγοράζουμε γύρω στα 15 ευρώ το λίτρο. Ανωδική πορεία καταγράφει τον τελευταίο χρόνο η τιμή του ελαιόλαδου, καθιστώντας το σιγά σιγά είδος πολυτελείας. Δεν αποκλείεται το αμέσως επόμενο διάστημα να δούμε την τιμή του ελαιόλαδου να εκτοξεύεται στα 10 με 15 ευρώ το λίτρο σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπαρασύροντας βεβαίως και τις τιμές στην Κύπρο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που γίνονται ολοένα και πιο συχνά έχουν μειώσει την παγκόσμια παραγωγή στο ίμιση, πλήττοντας την παραγωγή κυρίως σε Ισπανία και Ιταλία. Χώρες που αποτελούν τους μεγαλύτερους ελαιοπαραγωγούς του κόσμου. Η ακαρπία των ελαιώνων, ωστόσο, φαίνεται πως χτυπά και την Κύπρο. Εμείς έχουμε πάρει τώρα πληροφορίες ότι υπάρχει και ακαρπία στις ελιές. Οι οδηγίες που δόθηκαν από τους επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας είναι να ελέγξουν κατά πόσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην καλλιέργεια της ελιάς στην Κύπρο. Και αν διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί, τότε θα προχωρήσουμε μέσα από το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου και να υπάρξει κάποια αποζημίωση. Σύμφωνα με τους αγρότες, η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολαδού έχει ανέβει κατά τουλάχιστον 100% σε σύγκριση με πέρσι. Έχουμε εκπέμψει σήμα SOS. Είναι τελευταία προσπάθεια και δεν είναι ευθύνη αυτής της κυβέρνησης. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Πρέπει να σταθούμε στο πρωτογενή τομέα, να τον στηρίξουμε για το καλό του τόπου και της οικονομίας του τόπου. Μεγάλος φόβος των παραγωγών είναι και η τυχόν οθεία του λαδιού, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους τους προς όφελος των καταναλωτών. Το χειρότερο είναι αύριο να δούμε απαγορευμένα ελαιόλαδα, όπως είχαμε δει στο παρελθόν, πολύ βλαβερό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο καταναλωτής θα γνωρίζει, θα αναγράφεται απάνω τι είναι εκείνο το προϊόν το οποίο αγοράζει. Το Υπουργείο Γεωργίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους διαμηνύουν ότι επί του παρόντος δεν έχουν λάβει καμία καταγγελία για νοθεία λαδιού.